να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Γεια χαρά! Σήμερα θα σας ευνηδιάσω, διότι δεν θα μιλήσω ούτε για πολιτική, ούτε εσωτερική, ούτε μέση ανθρωπότητα. Θα μιλήσω λίγο για ψυχαγωγία, επειδή τις δύο τελευταίες εβδομάδες, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, την ώρα που το γράφω αυτό το βίντεο, είναι λίγο, είναι μια εβδομάδα, μου έτυχαν δύο πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ και θα ήθελα έτσι να τα μοιραστώ μαζί σας. Το ένα ήταν ότι είδαμε τη συναυλία των Pink Martini. Παιδιά, όποιος δεν την έχει δει τη συναυλία τους, σας λέω την επόμενη φορά που θα έρθω στην Ελλάδα να πάτε να τη δείτε. Είναι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι Pink Martini, διότι και η μουσική τους μου αρέσει, διότι είναι διασκευές γνωστών κομματιών, οπότε να πάτε να το δείτε, αξίζει τον κόπο. Αυτό είναι το ένα πράγμα, το οποίο πραγματικά είναι από τις λίγες συναυλίες μαζί με αυτήν τη σαρμανιτάκη που είδα το καλοκαίρι στην Κόρυθο. Ήταν εξαιρετικές και οι δύο συναυλίες. Δεν πεζόντουσαν. Η μουσική τους και το δύο και το τσαρβανιτάκι και το Pink Martini είναι κάτι το άφταστο, λέμε, το απίστευτο. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις γιατί τους κάνεις τόσο πολύ διαφήμιση, διότι ο ιδρυτής της στην ουσία ήταν σαν και εμένα άνθρωπος επικοινωνίας, πολιτικής επικοινωνίας και αποφάσισε να γράψει μουσική όταν είδε ότι οι μουσικές που ήταν για τους υποψήφιους ήταν άχαρες. Σκέφτηκε να γράψει αυτός μουσική για αυτούς. Και από εκεί ξεκίνησε μαζί με ένα φίλο του που ήταν στο κολέγιο και είπαν να γράψουν μουσικές πολιτικούς, δεν κάνουν μια ορχιστρούλα. Ξεκίνησαν από 6 άτομα, σήμερα είναι 10 η ορχήστρα. Επαναλαμβάνω, έχουν και έναν Έλληνα. Τον Αντώνη Ανδρέου, ή τον Ανδρέα Αντωνίου, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι δεν το θυμάμαι πια, ο οποίος είναι ο τρομπετής σας. Πάρα πολύ καλός. Άλλο ένα κουριόζο, άλλο ένα περίεργο παραπολιτικό, αν θέλετε, που θα λέγαμε. Η τραγουδίστρια, η οποία είχε τελείως παράξενο όνομα, Large Storm, τεράστια καταιγίδα. Αυτό είναι το όνομα της, πραγματικό, δεν είναι καλλιτεχνικό. Η αδελφή της δουλεύει εδώ στο Αμερικανικό Κολέγιο και διδάσκει εδώ πέρα. Αυτό όπως μας το είπε και αυτή δεν το ξέραμε, το μάθαμε εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πράγμα. Αν έχετε να δείτε τους Pink Martini ή την, πώς το λένε, την Αρβανιτάκη, να πάτε να τους δείτε, αξίζει τον κόπο. Το δεύτερο πράγμα που μου έτυχε ήταν ένα περίεργο εστιατόριο, το οποίο, όπως έμαθα αργότερα, έχει δύο μαγαζιά. Το ένα είναι στο εμπορικό κέντρο Avenue και το άλλο το μαγαζί είναι δίπλα στα μπιφτεκάδικα του Τζόρτζι, νομίζω έτσι λέγεται, στα μπιφτεκάδικα τα κλασικά, στη Γλυφάδα. Η εταιρεία λέγεται Μπουφέ. Έχει το εξής, και λόγω κρίσης πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, έχει το εξής πράγμα. Μπαίνεις μέσα, πληρώνεις 15 ευρώ το άτομο και τρως ό,τι θέλεις από τα φαγητά τους, όσες φορές θέλεις. Θέλεις να φας 5 μουσακάδες, μπράβο, πηγαίνεις, παίρνεις τον πρώτο, πηγαίνεις, παίρνεις τον δεύτερο, τον τρίτο, τον πέντε. Θέλεις να βάλεις μουσακά και ταυτό και εκείνο και ψητό και σαλάτα και ρύζι και αυτό, μπράβο. Θες να τα ξαναγεμίσεις τα πιάτα σου με αυτά, μπράβο, και όλα αυτά με 15 ευρώ. Υπάρχει αυτό all you can eat στο εξωτερικό. Εδώ πρώτη φορά που συνάντησα. Γιατί επειδή είμαστε σε κρίση αυτή την εποχή, τεράστια οικονομική κρίση, είναι ένας τρόπος φθηνός για να κάνετε έξοδο. Με 15 ευρώ, παιδιά, σκεφτείτε ότι τα σουβλάκια δεν κάνουν τόσο. Με 15 ευρώ πάνε να φάτε όσο θέλετε, από όλες τις ποικιλίες. Δεν είναι ότι θα φας μόνο, ξεκίνησες με μουσακά και θα μείνεις εκεί. Μπορείς να φας ό,τι θέλεις εκεί μέσα. Είναι ένα φοβερό concept, ιδέα. Τουλάχιστον για την Ελλάδα, είπα, στο εξωτερικό υπάρχει το all you can eat. Και πληρώνεις 15 ευρώ, βέβαια έχει και delivery, έχει και take away και έχει και μικρές μερίδες για παιδάκια κλπ. Αλλά επειδή εγώ πια δεν έχω παιδάκια που να πηγαίνουν εκεί πέρα, τα εγγόνια μου ακόμα δεν τρώνε τέτοια πράγματα, μιλάω για αυτό που εγώ είδα. Αξίζει τον κόπο, είπαμε, στο εμπορικό κέντρο, στο Avenue, που είναι στην Κηφισιά, κάπου στην Κηφισίας, και το άλλο είναι στην, δίπλα στα μπιφτεκάδικα στη Γλυφάδα. Πηγαίνετε, θα με θυμηθείτε. Γεια χαρά! Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες.